Ήταν 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα όταν ένας 26χρονος Αμερικανός μπήκε στο τελευταίο ταξί στη ρεμίζα της πλατείας Κοτσάμπασης στα Χανιά. Αμέσως μόλις τον αντιλήφθηκε ο οδηγός, ο οποίος ήταν πιο μπροστά με τους συναδέλφους του στην οδό Καραϊσκάκη, προσπάθησε να τον αποτρέψει. Ο Αμερικανός, ο οποίος ήταν σε έξοδο από το αεροπλανοφόρο Τρούμαν, το οποίο από χθες και μέχρι την Παρασκευή θα βρίσκεται στην ατοϊκή βάση της Σούδας, ήταν σε κατάσταση μέθης και προσπάθησε να διαφύγει με το ταξί, παρασύροντας τον οδηγό και προσκρούοντας σε άλλα 2 ταξί. Είχα βγει έξω από το αυτοκίνητο, ήμουν τελευταίος της σειράς των αυτοκινήτων, των ταξιών εννοώ. Κάποια στιγμή αντιληφθήκαμε ότι μπήκε κάποιος στο δικό μου ταξί. Προσπάθησα να τον ακινητοποιήσω απ' έξω, τον έπιασα δηλαδή, του πιάσα τα χέρια, δεν μπόρεσα, έβαλε όπισθεν, μετά άλλαξε ταχύτητα, έβαλε μπροστά, χτύπησε τα αμάξια μπροστά, τα 2 που είπαμε προηγουμένως, ξανά προσπάθησα εγώ να τον ακινητοποιήσω, τον έπιασα, έπεσα κάτω, με έριξε κάτω, χτύπησα εδώ στο κεφάλι και σε αυτό το σημείο, ας το πούμε. Και έφυγε με ηλικιώδη ταχύτητα. Σε κατάσταση αλλοφροσύνης, ο μεθυσμένος Αμερικανός πέρασε από την οδό Σκαλίδη και αποτύχει δε χτύπησε κάποιον σε όλη τη διαδρομή. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς Βαβακόπουλο που κατέληξε σε Χαντάκι στην περιοχή της Αγιάς, όπου και βρέθηκε έχοντας μετατρέψει το ταξί σε μια άμορφη μάζα σιδερικών. Αυτό είναι το ταξί το οποίο 26χρονος Αμερικανός έκλεψε τα ξημερώματα από το κέντρο των Χανίων. Κατευθύνθηκε στην Αγιά, όπου και προκλήθηκαν όλες αυτές οι ζημιές που βλέπετε. Ευτυχώς ο ίδιος δεν τραυματίστηκε. Το αυτοκίνητο δεν υπάρχει πλέον, δεν είναι αυτοκίνητο, έχει διαλύσει, ας το πούμε. Τι περνούσε από το μυαλό σας ότι επειδή είναι σε αυτήν την κατάσταση μπορεί να προκαλέσει κανένα τροχιό σοβαρό? Οπωσδήποτε, ναι. Σκέφτηκα ότι αν με την ηλικιώδη ταχύτητα που έφυγε, αν κάποιος βρισκόταν στο δρόμο του, σήμερα δεν θα υπήρχε ζωντανός. Εμένα ήταν το τρίτο. Και ήταν μπαρκαρισμένο ακριβώς στη ρεμίζα του ταξί, νότος Καραϊσκάκη. Και έτσι όπως έπεσε πάνω σας, το σήκωσε το ταξί? Ναι, στον αέρα. Ήταν τέτοια υπερβολική, δηλαδή με πολύ ταχύτητα έπεσε πάνω του. Και το σήκωσε στον αέρα? Ναι, το οποίο το έχει διαλύσει τελείως από κάτω, ας πούμε, δηλαδή εμείς τώρα, να σου το πω για να το καταλάβεις, ψαλίδια, όλα τα πάντα το έχει διαλύσει. Φεύγοντας, φοβηθήκα μήπως χτυπήσει κάποιους πεζούς, γιατί εκεί, ξέρετε, στη Σκαλίδη μαζεύεται πολλοί κόσμος. Ευτυχώς δεν χτυπήσαν κανένα. Έφυγε. Πάλι ευτυχώς για μας έφυγε προς Βαβακόπουλο και όχι από την άλλη μεριά που είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή. Και εν τέλει κατέληξε σε ένα ρέμα λίγο μετά τις αγροτικές φυλακές. Το αυτοκίνητο βέβαια έχει καταστραφεί ολοσιερός, δεν υπάρχει τίποτα. Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Εκεί έσπευσαν και Αμερικανοί αξιωματούχοι από το αεροπλανοφόρο Τρούμαν προκειμένου να έρθουν σε συνεννόηση με τις ελληνικές αρχές. Αυτός είναι καλά στην υγεία του, είναι εδώ τώρα στην αστυνομία και περιμένουμε τα περαιτέρω. Οι δικηγόροι έχουν αναλάβει πλέον. Τι λέει ο ίδιος, τι υποστηρίζει, τι ακούτε? Τίποτα, δεν μιλάει καθόλου. Προφανώς έχει εντολή να μην πει το παραμικρό. Από ό,τι μου είπαν εδώ οι αξιωματικοί που ήρθαν από το καράβι, περιμένουν και αυτοί το δικό τους δικηγόρο. Εμείς έχουμε βάλει 2 δικηγόρους από εδώ, το χειρίζω το θέμα. Ελπίζω να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Λόγω τη σεζόν τώρα να μην βρεθούν μπλεγμένοι, χωρίς δουλειά αυτό, τίποτα άλλο. Να σημειωθεί ότι είναι η τρίτη φορά που οδηγοί ταξί πέφτουν θύματα Αμερικανών που έχουν έξοδο από αεροπλανοφόρο και υπολωστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πάντα βέβαια υπάρχουν περιστατικά ανάλογα. Τους έχουμε προλάβει πολλές φορές από διάφορες ζημιές, δηλαδή κατεβαίνουν στα μαγαζιά, κάνουν ζημιές, το ξέρουν και οι υπόλοιποι. Καλό είναι βέβαια να υπάρχει, που υπάρχει αστυνόμευση, αλλά πού και να σου προλάβεις, είναι 6.000 άτομα, δεν μπορεί να σου προλάβεις. Θα ζητήσουμε αποζημίωση του αυτοκινήτου μας, εμάς. Πρέπει να επιβιώσουμε, τι θα κάνουμε. Αλλιώς θα πρέπει να τα αφήσουμε και τα αυτοκίνητά μας και όλα, να αλλάξουμε επαγγέλμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το βαπόρι υποχρεούται να πληρώσει, να δώσει χρήματα στους ιδιοκτήτες και τους 2 που έχουν πάθει ζημιά. Αυτό έγινε και στο παρελθόν, αυτό ευελπιστούμε να γίνει και τώρα. Τέλος, ο 26χρονος αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που τον βαραίνουν ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων.